26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League και ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Όφη δοκιμάζεται σε μία από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος απέναντι στην φιλόδοξη και πάντα υπολογίσιμη Δόξα Δράμας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ΕΡΤ3 μεταδίδει απευθείας από τη Δράμα το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής που άρχισε χθες με δύο παιχνίδια. Πανσεραϊκός Αόκης Αμικός 0-2 και Καραϊσκάκης Καλυθέα 1-0. Συνεχίζεται σήμερα με τους 5 αγώνες που ξεκινούν σε λίγα λεπτά ανάμεσά τους και το παιχνίδι της Δόξας με τον Όφη που έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν έρθει όχι τόσο απέναντι που βλέπετε εσείς όσο από την εδώ πλευρά για ένα παιχνίδι που ο Μεν Όφη μετά τη νίκη επί του Άρη και 12 συνεχόμενες επιτυχίες είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία με 63 βαθμούς, ενώ η Δόξα έχει υποχωρήσει στην 5η θέση σε μια ισοβαθμία πλέον στους 43 βαθμούς με τον Απόλλωνα Λάρισας και τον Καραϊσκάκη που έχει παιχνίδι περισσότερο μετά τη νίκη χθες 1-0 επί της Καλυθέας. Η Δόξα που νίκησε στην 23η αγωνιστική εδώ την Παναχαϊκή 2-0 και γνώρισε δύο συνεχόμενες ήττες μακριά από τη Δράμα. 1-0 από τον Άρη στο παιχνίδι που δημιουργήθηκε και το πρόβλημα με τους 6 κοινοτικούς αλλοδαπούς που έπαιξαν για ένα διάστημα 6 λεπτών κατά παράβαση του κανονισμού της ΕΠΟ. Και μετά γνώρισε την ήττα στα Χανιά από τον ΑΟΚ Κισαμικό και έτσι υποχώρησε στην βαθμολογία όπου είχε βελτιώσει τη θέση της με προπονητή τον Νίκο Κωστένογλου. Η είσοδος των ομάδων με τις ενδεκάδες θα τις δούμε σε λίγο αφού δούμε τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα. Οι ενδεκάδες παρατάχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο χαιρετισμός παικτών και διαιτητών. Εδώ είναι ο Στάτης Γκορτζίλας από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Ο διαιτητής του αγώνα, 32 ετών. Πέμπτο παιχνίδι για τον Γκορτζίλα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει σφυρίξει από μία φορά Δόξα και Όφη. Η Δόξα στο 2-0 επί της Ανακαίνησης Καρδίτσας στην πρώτη αγωνιστική και τον Όφη στο εκτός έδρας 4-2 επί του Εργοτέλη. Πάμε να δούμε όμως ενδεκάδες. Η Δόξα έχει αλλαγές. Έχει και μια σημαντική απουσία του Χωσέ Μαρία Κάσες, του πολύ ποιοτικού Ισπανού μέσω επιθετικού που έχει πετύχει 7 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Μένκα επιστρέφει στην εστία μετά από καιρό. Σιώπης και Πεταβράκη στα άκρα της άμυνας. Δημητρόφσκι και Κότοβος στο κέντρο της άμυνας. Ριζογιάννης, Γκουνδουλάκης, οι δύο πολύ έμπειροι σε ρόλο κεντρικών μέσων. Ο Γιώργος Γεωργιάδης ξεκινάει ενδεκάδα. Πολύ γνωστός και από την παρουσία του στον Πανσεραϊκό παλαιότερα αλλά και στον ΠΑΟΚ. Μαρκόπουλος δεξιά, Παϊκαρά και Κουσκουνάς στην επίθεση. Ο Κουσκουνάς που ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τη φανέλα του Όφη και για ένα εξάμηνο. Βασιλιάδης, Σπυρόπουλος, Βαλιάνος, Βιτλής, Αρναρέλης, Ματσούκας και Λίτσκας η αναπληρωματική για τον Νίκο Κωστένογλου που ανέλαβε στις 23 Ιανουαρίου υπογράφοντας για 1,5 χρόνο η 8η ομάδα για τον Κωστένογλου μετά από ΑΕΚ, Αστέρα, Λάρισα, Ξάνθη, Ανόρθωση, Απόλλωνα, Σμύρνης και Άρη. Πάμε στον Όφη, τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας με το εντυπωσιακό σερί των 12 συνεχόμενων νικών. Ο Στρέζος είναι και σήμερα στην εστία, δεν έχει χάσει λεπτό. Αργυρόπουλος, Μπολάκης στα άκρα της άμυνας, Ποτουρίδης και Κομεσίδης στο κέντρο. Μαχαίρας, Νάστος, Ντίνας, Κουτσιανικούλης, Μάνος και Βουό για μια ομάδα που πετυχαίνει συν της άλλης, δεν εξασφαλίζει μόνο βαθμούς ο Όφη, αλλά πετυχαίνει και πολλά γκολ. 29 στα τελευταία 10 παιχνίδια. Νίκος Παπαδόπουλος ο προπονητής, Γιαγκιόζης, Φαζός, Βαφέας, Κιλιάρας, Κοέλιο ο Πορτογάλος, Πουρτουλίδης και Περογαμβράκης είναι στην 18άδα για την ομάδα του Ηρακλείου. Ιδανικές καιρικές συνθήκες. Πάμε στον συνάδελφο, τον Γιώργο Μαυρόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο και από μένα. Μια πρώτη κουβέντα που κάναμε με τους παίκτες των δύο ομάδων. Σαφώς και πιο αισιόδοξοι και ευχαριστημένοι από ό,τι έχουν κάνει είναι οι παίκτες του Όφη. Έλεγαν και οι ίδιοι ότι αυτό το σερί που κάναμε, βέβαια εμείς το πιστεύαμε, αλλά λίγοι εκτός από εμάς περίμεναν ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά τους βέβαια οι παίκτες της Δόξας Δράμας, κυρίως για τον λόγο που έχουν χαθεί κάποιοι αγώνες και τους άφησαν πίσω σε σχέση με τον αρχικό τους στόχο, είναι πιο μαζεμένοι. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια πώς θα αποτυπωθεί αυτό και στον αγωνιστικό χώρο. Με τις λευκές εμφανίσεις η γηπεδούχος Δόξα με τα μαύρα Όφη, άλλωστε τα δύο χρώματα, το άσπρο και το μαύρο, συνδέουν τις ομάδες. Δύο ομάδες με μεγάλη παράδοση στον ποδοσφαιρικό χώρο, η Δόξα στην Βόρεια Ελλάδα, Όφη στην Κρήτη.
πραγματικά εμβληματικοί σύλλογοι με παρουσία πολλών ετών και στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί όπου θέλουν να επιστρέψουν, ο Όφι είναι πλέον πολύ κοντά. Η Δόξα ποντάρει στο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ίσως και με τις αδειοδοτήσεις και να δοθεί η δυνατότητα ανόδου και στις ομάδες που θα βρεθούν μετά την δεύτερη θέση, την προνομιούχο δεύτερη θέση της Football League. Εκεί όπου τώρα 3 βαθμούς πίσω από τον Όφι βρίσκεται ο Άρης. Ένα φάουλ για την Δόξα εκτελέστηκε από τον Ριζογιάννη. Μπαλά έφτασε στο κέντρο της άμυνας με τον Γκότοβο. Ο Γκουνδουλάκης στην συνέχεια που άλλαξε με τον Πεταβράκη. Και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Αυτός είναι ο Δημήτρης Μαχαίρας, γνωστός από την παρουσία του στον Λεβαδιακό. Αποκτήθηκε στην τελευταία μεταγραφική περίοδο. Άλλωστε έκανε αρκετές κινήσεις ο Όφι τον Ιανουάριο. Και ο Ντίνας που είναι στην ενδεκάδα αποκτήθηκε εκείνο το διάστημα, όπως και ο Αργυρόπουλος. Ένα νέο φάουλ υπέρ της Δόξας εδώ στην διεκδίκηση. Το κέρδισε ο Κουσκουνάς. Κουσκουνάς που πέτυχε 3 γκολ με τον Όφι στο φετινό πρωτάθλημα και στην συνέχεια όταν μετακινήθηκε στην Δόξα έχει προσθέσει άλλα 6 γκολ στο ενεργητικό του, συνολικά 9. Το φάουλ για την Δόξα στην εκτέλεση ο Ριζογιάννης. Στο ύψος του πέναλτι έγινε κεφαλιά από τον Μαχαίρα. Ο Κουτσιανικούλης κινείται με αντίπαλο τον Μπαϊκαρά. Επίσης πολύ έμπειρος ο Ντενίς Μπαϊκαρά εδώ σε πρώτο πλάνο από την παρουσία του αρκετά χρόνια στην Ξάνθη, αργότερα στον Παθρακικό. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός εδώ θα κάνει το φάουλ στον Κουτσιανικούλη. Ένας Λαρισαίος ο Κουτσιανικούλης που διακρίθηκε με ομάδες της Κρήτης αρχικά στον Εργοτέλη, στον Όφι, έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ βεβαίως. Η Δόξα θέλει να βγει μπροστά, Γεωργιάδης δεν μπόρεσε να περάσει εκεί, η μπάλα φτάνει στον, πήγε να φτάσει στον Κουτσιανικούλη, έγινε η κεφαλιά από τον Σιώπη. Ο Δημήτρης Σιώπης παρακόρησε το πλάγιο, ο αδελφός του Μανώλης παίζει στον Πανιόνιο. Ο Μπαϊκάρα με τον Κουσκουνά. Γεωργιάδης κέρδισε εκεί τη μονομαχία, ο Μπολάκης επιμένει, ο Γεωργιάδης. Δόξα με τον Κουσκουνά θα πάρει το πλάγιο. Ο Κουσκουνάς εκεί διεκδικεί με αντίπαλο τον Μπολάκη. Είναι out. Εδώ ο Νίκος Κουσκουνάς. Γεννημένος στο Άργος, έπαιξε στον Αστέρα Τρίπολης αρχικά, μετά στην Ελευσίνα 2 χρόνια, στα Τρίκαλα βεβαίως. Από τους πολύ ικανούς επιθετικούς στην Football League. Γκουνδουλάκης με τον αρχηγό του Όφη που κερδίζει τον Άστο. Ο Βουό πάει πρώτος στην μπάλα, έχει το εκτόπισμα και τη δύναμη ο Βουό. Τελικά ο βοηθός δείχνει ότι το πλάγιο είναι για την Δόξα. Εδώ ο Πατρίκ Βουό. Ο Ντίνας προσπάθησε να κερδίσει. Επιμένουν οι παίκτες της Δόξας. Ο Μαρκόπουλος με τον Γκότοβο. Ανέβηκε ο Πεταβράκης, αλλά χάνεται η μπάλα για την Δόξα. Ντίνας. Η παλιά από τον Αργυρόπουλο. Ο Όφι βγαίνει μπροστά. Είναι ο Μάνος. Ο άνθρωπος γκολ του Όφι φέτος 19 σε 20 αγώνες. Θα χάσει εκεί στη μονομαχία με τον Γκότοβο, τον κεντρικό αμυντικό της Δόξας. Ωραία κίνηση από τον Γεωργιάδη. Ο Όφι βγαίνει όμως μπροστά κερδίζοντας την μπάλα. Τώρα είναι ο Βουό με τον Κουτσιανικούλη. Αργυρόπουλος για τον Ντίνα. Ο Ντίνας με τον Κουτσιανικούλη. Η συνεργασία κερδίζει όμως πολύ θετικά εκεί. Πολύ αποτελεσματική η επέμβαση από τον Πεταβράκη. Ο Μπαϊκαρά για τον Κουσκουνά. Πάλι Μπαϊκαρά. Κουσκουνάς με τον Ριζογιάννη.
Γεωργιάδης, πολύ καλή κίνηση, πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Μαχαίρα. Ο Γεωργιάδης κάνει την πάσα που είναι δυνατή για τον Κουσκούνα. Μπάλα φεύγει out. Δόξα έχει αλλαγές. Εδώ θα δούμε την προσπάθεια του Γεωργιάδη. Βλέπετε πως απέφυγε τον αντίπαλό του, τον Μαχαίρα, ξεκινώντας την τελευταία επίθεση. Για την Δόξα που έχει 12 νίκες, 7 ισοπαλίες και 6 ήττες μετά από 25 αγωνιστικές. Μοναδική εντός έδρας ήττα στην 7η αγωνιστική με 2-1 από τον Άρη. Ο Στενομπλάφης εκτός αποστολής, τον Όστοιτς και τον Στεφάνοβιτς σε κάποιες αλλαγές που αποφάσισε να κάνει. Εδώ η προσπάθεια από τον Βουό. Είδαμε πως κέρδισε το φάουλ στην εξέλιξη τώρα του αγώνα. Ο Βουό έχει πάλι την μπάλα για τον Μάνο. Μαχαίρας, καλή συνεργασία. Ο Μαχαίρας θα κάνει το σουτ και γκολ για τον Όφη στο 7ο λεπτό του αγώνα. Ο Μαχαίρας που ξεκίνησε την χρονιά με την φανέλα της Δόξας δεν πανηγυρίζει. Βλέπετε, σηκώνει ψηλά τα χέρια. Ο Όφη όμως, πριν συμπληρωθούν 7 λεπτά αγώνα, ανοίγει το σκορ με μια καταπληκτική συνεργασία των παικτών του, αλλά εξίσου καταπληκτική εκτέλεση από τον Δημήτρη Μαχαίρα. Δεύτερο γκολ με τη φανέλα του Όφη. Δείτε εδώ, εκτελεί τον Μένκα για το 0-1. Και άλλη μια φορά το γκολ του Μαχαίρα δίνει προβάδισμα πολύ νωρίς στην ομάδα του Ηρακλείου. Ο Ριζογιάννης, εδώ ο Μαχαίρας βλέπουμε ήδη μπήκε στην λίστα των σκόρερ για τον Όφη στο 7ο λεπτό, δεύτερο γκολ, επαναλαμβάνω, του Μαχαίρα στο πρωτάθλημα με τη φανέλα του Όφη. Είχε 6 συμμετοχές και ένα γκολ με την Δόξα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Αλλά δεν είναι μόνο η εκτέλεση του Μαχαίρα, είναι και η καλή συνεργασία Βουό Μάνου για να βγει η μπάλα σε έναν κεντρικό μέσο που έφτασε έξω από την περιοχή και με το σουτ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάμε στον Γιώργο Μαυροπούλο για τις αντιδράσεις μετά το γκολ. Γιώργο. Ήμουνα στην πλευρά του Νίκου Παπαδόπουλου. Δεν πανηγύρισαν έξαλα τον γκολ. Αν και είναι πολύ σημαντικό βέβαια αυτό το πλεονέκτημα που πήραν από τόσο νωρίς. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ζητούσε από τους παίκτες του να πηγαίνουν πρώτοι στην μπάλα, ήταν ένα παράπονο που είχε στα πρώτα αυτά λεπτά του παιχνιδιού. Ενώ από την πλευρά του ο Νίκος Κωνστένοβλου ζητάει από τον Ριζογιάννη να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί πλέον το παιχνίδι μετά το γκολ. Το 60 του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα, καλύτερη επίθεση και με διαφορά. Δείτε πάλι πως η ομάδα της Κρήτης, η ομάδα του Ηρακλείου, εδώ ανοίγει το σκορ με το σουτ του Μαχαίρα. Επαναλαμβάνω, το 60 γκολ του Όφη στο πρωτάθλημα. Ο Όφη που έχει και καλύτερη άμυνα μαζί με τον Άρη, παθητικό 11 γκολ. Ο Μάνος με τον Νάστο, πάλι ο Μάνος για τον Όφη. Μαχαίρας για τον Κουτσιανή του Κούλη, που ξέρει να κινείται πολύ καλά στα άκρα, με πολύ καλή τεχνική. Εδώ θα προλάβει μπάλα ο Βασίλης Κουτσιανικούλης, που κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα με τον Όφη. Μια γενική άποψη από το γήπεδο της Δράμας λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Κεφαλιά του Μπαϊκαρά διεκδικεί και ο Νάστος με τον Ριζογιάννη που κάνει το φάουλ. Δείτε πάλι την διεκδίκηση. Πήγε πολύ δυνατά ο Ριζογιάννης πάνω στον αντίπαλό του. Μάλιστα σήκωσε το χέρι, ζητώντας μέσα συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Και κάπου εκεί λύγει το όλο θέμα. Από Τουρίδης είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ που καταλογίστηκε από τον διαιτή Κορτσίλα. Συνεργάτες του διαιτή βοηθεί ο Ηλίας Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας και ο Στέλιος Γούτας από την Ένωση Χαλκιδικής. Τέταρτος είναι ο Ανανίας Φωτιάδης από την Ένωση των Σερών. Ο Γουνδουλάκης έδωσε για τον Κουσκουνά. Προσπάθεια της Δόξας να βγει μπροστά. Κουσκουνάς με τον Μπαϊκαρά.
Μακαρά βλέπει τον Γουνδουλάκη. Σιώπης. Έχει γυρίσει, καλύπτει ο Βουό. Ο Ριζογιάννης που θα κάνει μια σέντρα για να βγει ο Στρέζος και να μαζέψει την μπάλα. Εδώ ο τερματοφύλακας του Όφη, βασικός και αναντικατάστατος από την αρχή της χρονιάς. Ξεκίνησε από την Ακαδημία Γιαννιτσών. Ήταν στις υποδομές του ΠΑΟΚ για μια πενταετία, μετά στον Ολυμπιακό. Δόθηκε δανεικός σε Παναχαϊκή και Πανεγιάλιο. Τώρα στον Όφη, ένας τερματοφύλακας στα 22 του χρόνια που έχει καλή προοπτική. Ο Γουδουλάκης σε μια προσπάθεια να βγάλει σε θέση βολής τον Μαρκόπουλο, αντέδρασε σωστά η άμυνα του Όφη. Ο Πεταβράκης πιέζεται από τον Ντίνα. Πέρασε ο Πεταβράκης, θα πάρει και το φάουλ. Εδώ η κίνηση από τον Σταύρο Πεταβράκη, τον Ροδίτη αμυντικό, που έπαιξε και μια τριετία στην ΑΕΚ. Άνοιξε την μπάλα στην προσπάθεια του να την προωθήσει ο Ντιμητρόφσκι και φαίνεται να έχει χτυπήσει τώρα στο πρόσωπο και σωστά ο διαιτής Γκορτσίλας διακόπτει αμέσως το παιχνίδι. Εδώ ο Βλάντιμιρ Ντιμητρόφσκι, ο σκοπιανός αμυντικός που τον είδαμε να αγωνίζεται στην Κέρκυρα, σε δύο θητείες μάλιστα. Ήταν άσχημο το χτύπημα, όπως βλέπετε, από την προβολή, μάλλον όχι, από την προσπάθεια που κάνει να κερδίσει την μπάλα ο Μαχαίρας, άθελά του μετά. Πέφτει πάνω στον Ντιμητρόφσκι, ο οποίος σηκώθηκε, συνεχίζει, ευτυχώς. Όλα καλά εδώ. Ο Βλάντιμιρ Ντιμητρόφσκι στο κέντρο της άμυνας της Δόξα σήμερα μαζί με τον Γκότοβο. Ο Βο πήρε την κεφαλιά από τον Ντιμητρόφσκι. Ο Σιώπης. Μπαϊκαρά με τον Μπολάκη. Ο Βο που είναι πάντα δυνατός στις μονομαχίες. Άφησε ο Μπαϊκαρά, αλλά το πλάγιο είναι για τον Όφη. Μπροστά στον πάγκο της κριτικής ομάδας. Βλέπουμε δεξιά στον πάγκο και τον Νίκο Παπαδόπουλο. Διεκδίκησε ο Μπαϊκαρά φάουλ με την υπόδειξη και του βοηθού. Μπάλα θα πάει πιο πίσω εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πολύ καλή δουλειά στον Ηρακλή και άνοδος. Και βεβαίως πέρα από τα πλέον εκτήματά του, τις προπονητικές του αρετές στο αγωνιστικό κομμάτι και στον Ηρακλή αλλά και τώρα στον Όφη, λένε ότι τα πολύ καλά αποδυτήρια της ομάδας, το ότι ο Όφη είναι μια οικογένεια, βοηθά πάρα πολύ. Από την άλλη, Νίκος Κοστένογλου, επιστροφή στους πάγκους μετά την παρουσία του στον Άρη, αντικατέστησε τον Ντιγκόζη στην τεχνική ηγεσία της Δόξας. Φάουλ για τους γηπεδούχους. Ο Μπολάκης ήταν στη φάση, το βλέπετε εδώ, ο Μανώλης Μπολάκης. Ο Μπαϊκαρά που παίζει από δεξιά, θα δείτε, προσπάθησε να περάσει την μπάλα. Καταλογίστηκε φάουλ χωρίς να φαίνεται να έχει μεγάλη συμμετοχή στη φάση ο αμυντικός του Όφη. Και βγαίνει και κάρτα στον Μπολάκη για διαμαρτυρία μετά την υπόδειξη του διαιτή. Φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ριζογιάννης. Κουτσιανικούλης είναι. Εδώ είναι ο Κουτσιανικούλης. Ο Ριζογιάννης για την εκτέλεση στο 15ο λεπτό του αγώνα. Ο Κότοβος κοντά στον διαιτή. Ο Μάνος επίσης, κάποιες συστάσεις. Εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Κεφαλιά που έγινε εκεί από τον Μπολάκη, ενώ τώρα ο Κουτσιανικούλης. Διορθώνω, ήταν ο Πουτουρίδης στην κεφαλιά, ο κεντρικός αμυντικός. Και η κίτρινη κάρτα για τον Μπολάκη στο 15ο λεπτό του αγώνα. Η Δόξα επιτίθεται,
εκ νέου. Δεν μπόρεσε εκεί ο Γεωργιάδης να αποφύγει και τον Αργυρόπουλο. Η δόξα που επιμένει. Ο Πεταβράκης, ο Γουνδουλάκης πιέζεται από τον Άστο. Αλλάζει για τον Σιώπη που κινείται από δεξιά. Δίνει ωραία για τον Μπαϊκαρά. Κενό εκεί στην άμυνα του Όφη. Διαμαρτυρίες εδώ, ενώ συνεχίζει ο Γουνδουλάκης. Σουτ από τον Μαρκόπουλο. Out. Καλή φάση για την δόξα στο 16. Ήταν το ίδιο καλή η συνεργασία αρχικά από δεξιά με τον Σιώπη και τον Μπαϊκαρά, βλέποντας το κενό στην άμυνα. Για να δούμε και την φάση με το γύρισμα του Μπαϊκαρά εδώ. Δεν μπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα σε μια φάση που οι γηπεδούχοι σήκωσαν κάποια χέρια ζητώντας παράβαση εντός περιοχής, δηλαδή πέναλτι. 17ο λεπτό, ο Όφη από το 7ο με το γκολ του Μαχέρα είναι μπροστά. Ο Ριζογιάννης σε ένα σημείο που κινείται, όπου του Ρίδης θα αφήσει. Ο Γιάννης Ποτουρίδης θα αφήσει την εκτέλεση του πλαγίου στον Μπολάκη. Ο Βουό για την κεφαλιά, λάθος από τον Δημητρόφσκι, νέο πλάγιο για τον Όφη. Και ακούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Ο Νίκος Κωστέρνγλου ζητάει από τους παίκτες του να παίξουν πιο απλά, περισσότερο από τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον οποίο φαίνεται στηρίζει αρκετά για το παιχνίδι της ομάδας του. Λέει στο Ριζογιάννη να μην πηγαίνει πολύ στα πλάγια, να παίζει κυρίως στον κεντρικό άξονα. Όφη με τον Νάστο, τώρα είναι ο Ντίνας. Ανεβαίνει από δεξιά ο Αργυρόπουλος. Προβολή από τον Πεταβράκη. Πλάγιο υπέρ του Όφη. Εδώ είναι η φάση με τον Μπαϊκαρά. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Εδώ ήταν πολύ πιο διαφωτιστικό το replay για μια φάση που έγινε περίπου πριν από 2 λεπτά. Καμία περίπτωση. Καμία παράβαση. Κεφαλιά από τον Δημητρόφσκι. Ο Ριζογιάννης. Έχασε ο Σιώπης από τον Κουτσιανικούλη. Ελέγχει εκεί ο Δημητρόφσκι, δίνει για τον Μπαϊκαρά. Γεμίζει ο Σιώπης. Ο Ποτουρίδης στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που κέρδισε ο Μπαϊκαρά. Απέφυγε τον Βουό. Δεν ακολούθησε ο Γουνδουλάκης και το πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ ο Φανούρης Γουνδουλάκης, αρχηγός σήμερα για την δόξα. Μια επαγγελματική καριέρα 18 ετών και μόνο με 4 συνολικά ομάδες. Ξεκίνησε από την Καλαμάτα, μια δεκαετία σχεδόν στον Πανιόνιο και άλλα 4 χρόνια στον Πλατανιά πριν φορέσει τη φανέλα της δόξας. Η παλιά για τον Μάνο. Ο Μάνος απέφυγε τον αντίπαλό του. Τελικά είναι ο Μένκα που θα μπλοκάρει, καθώς ο επιθετικός του Όφη, εδώ ο πολύ επικίνδυνος Μάνος με τα 19 γκολ στο πρωτάθλημα, δεν έκανε το σουτ όπως θα ήθελε. Είναι ένα σημείο που ο Όφη έχει ισορροπήσει, καθώς στα πρώτα λεπτά ήταν πιο επιθετική και πιο δημιουργική ως ένα σημείο τουλάχιστον. Η δόξα, το γκολ νωρίς για τον Όφη, και από ένα σημείο και μετά φαίνεται να ελέγχει και ο Όφη τον ρυθμό του αγώνα καλύτερα από ό,τι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ριζογιάννης με τον Γουνδουλάκη. Γεωργιάδης. Μπαϊκαρά. Ο Γεωργιάδης με τον Δημητρόφσκι. Ο Κότοβος. Ο Πεταβράκης με τον Μαρκόπουλο. Είναι δραμηνός. Μάλιστα σε μικρή ηλικία ξεκίνησε από τον Πανδραμαϊκό. Ο Σιώπης έκανε μια σέντρα. Αρχικά ο Γεωργιάδης, μετά διεκδικεί εκεί. Ο Κουσκουνάς σηκώνει πάλι χέρια ζητώντας απέναλτι.
Ο Ρισογιάννης πολύ καλό σουτ. Ο Στρέζος η απόκρουση και σε υπόδειξη του βοηθού. Offside για τον Κουσκουνά. Ο διαιτητής Γκορτσίλας έκανε μια κίνηση, δείχνει ότι το χέρι ήταν κολλημένο στο σώμα. Εδώ το μακρινό σουτ από τον Ριζογιάννη. Αντέδρασε ο Στρέζος, μετά σε θέση offside. Ο Κουσκουνάς πριν έγινε η φάση με το χέρι, πριν το σουτ του Ριζογιάννη. Πάλι ο Ριζογιάννης, πολύ έμπειρος και πολύ ουσιαστικός στις κινήσεις του, με τον Γεωργιάδη, άλλος ένας έμπειρος παίκτης. Υπάρχει αρκετή εμπειρία, θα έλεγα, στην ενδεκάδα της Δόξας. Και ο Γουνουλάκης και ο Μπαϊκαρά, βεβαίως. Γιώργος Γεωργιάδης, Ριζογιάννης. Ο Δημητρόφσκι, ο Σιώπης έφυγε, νόμιζε ότι θα πάρει την πάσα ο Γουνδουλάκης. Για να δούμε εδώ τώρα την φάση. Ναι, είναι αυτό που είπε ο διαιτητής, αλλά υπάρχει χέρι βεβαίως. Σηκώνει το ο Κουσκουνάς, θεωρεί ο διαιτητής ότι δεν ήταν απλωμένο και δεν έπρεπε να δοθεί η εσχάτη των ποινών. Ο Βουό είναι στο έδαφος. Έχει χτυπήσει το κεφάλι, βγήκε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε στον Γιώργο Μαυροπούλο. Ναι, Γιώργο. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι και γι' αυτό τον λόγο. Ναι. Οι άνθρωποι από τον πάγκο του Όφη ζητάνε τον διαιτητή να σταματήσει το παιχνίδι. Άμεσα, αυτό ορίζει και ο κανονισμός, είναι αλήθεια. Εδώ ο Ιβοριανός επιθετικός του Όφη, ο Πατρίκ Βουό, αρκετά χρόνια στην Πορτογαλία. Εδώ είναι η διεκδίκηση με τον Μπαϊκαρά, που άπλωσε το αριστερό του χέρι και βρήκε στο πρόσωπο τον Βουό, ο οποίος ξεκίνησε την χρονιά στη Λαμία πηγαίνοντας εκεί από τον Όφη και γύρισε στο Ηράκλειο. Κοστό τρίτο λεπτό του αγώνα. Ο Μπαϊκαρά είναι κοντά στον αντίπαλό του. Εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, σήμερα προπονητής του Όφη αλλά και επί αρκετά χρόνια στέλεχος ποδοσφαιριστής της ομάδας στις διακρίσεις τότε που είχε επί Γκέραρτ. Αυτή είναι η φάση με τον Μάνο που υποπίεση προσπάθησε να απειλήσει τον Μένκα. Σηκώθηκε ο Βουό. Είναι εντάξει, Γιώργο, θα συνεχίζει κανονικά, Γιώργο, έτσι δεν έχει κάτι. Δεν μας ακούει ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Ναι, ναι, εντάξει, έλεγε. Μπαίνει μέσα ξανά ο Βουό, τον βλέπουμε, αλλά για να δούμε εδώ ο Σιώπης στην κεφαλιά. Ο Μπολάκης, υπόδειξη από τον βοηθό offside. Ναι, Γιώργο. Από ό,τι κατάλαβα, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος στον Βουό να αφήσει τον Μάνο να πάει μπροστά και αυτός να έρθει λίγο πιο πίσω. Μάλιστα, θα γίνει αμοιβαία αλλαγή θέσης ρόλων. Μάλιστα, μάλλον, και εδώ είναι ο Βουό. Δείχνει ότι με τον αγώνα ο αντίπαλός του στο σημείο εκεί κεφαλιού. Ο Στρέζος στο ελεύθερο με τον Όφη από τον γκολ του Μαχέρα που βλέπουμε εδώ. Προηγείται 1-0 από το 7ο λεπτό του αγώνα. Με κεφαλιά από τον Γκότοβο ο Γουνδουλάκης. Ο Μαρκόπουλος για τον Κουσκουνά. Ο Βουό σε ένα σημείο που κινείται ο Σιώπης κοντά του, ο Κοτσιανικούλης. Κερδίζει το πλάγιο ο Σιώπης για την Δόξα. Ο Παδόπουλος δίνει οδηγίες, κάλεσε τον Ντίνα να συγκλίνει εκεί και να πιέσει ο Όφη, όπως και έγινε. Ο Γουδουλάκης όμως έδωσε για τον Κουσκουνά. Ο Γεωργιάδης αμέσως για τον Μαρκόπουλο. Ξεδιπλώνεται καλά η Δόξα σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κουσκουνάς για το σουτ, ο Στρέζος.
στην κόντρα επίθεση της Δόξας που κατέληξε στο σούτ του Κουσκουνά εδώ. Με το σώμα ο Στρέζος ελέγχει την πορεία της μπάλας και εξουδετερώνει αυτό το σούτ των αντιπάλων. Για κεφαλιά από τον Μαρκόπουλο, υπόδειξη offside για τον Γεωργιάδη. Ο Νάστος για τον Ντίνα, κερδίζουν οι παίκτες της Δόξας. Ριζογιάννης με τον Δημητρόφσκι. Σιώπης. Ο Μπαϊκαρά με αντίπαλο τον Μπολάκη. Ένα γέμισμα από τον Δημητρόφσκι. Ο Βουό για τον Όφη. Ο Ποτουρίδης. Αρκετά λάθη στις μεταβιβάσεις. Σωστά τώρα ο Μαρκόπουλος για τον Κουσκουνά. Μπαϊκαρά. Μπαϊκαρά με τον Ριζογιάννη. Μεταβράκης, αρκετοί παίκτες της Δόξας στην αντίπαλη περιοχή. Τώρα θα τραβηχθούν για να αποφύγουν το offside σε πιθανό γέμισμα. Ο Μαρκόπουλος εκεί θα χάσει, ο Ντίνας για τον Όφη κερδίζει, όμως ο Πεταβράκης δεν θα μπορέσει. Ούτε ο Πεταβράκης σε μια προσπάθεια και αυτός να προωθήσει την μπάλα για την Δόξα. Τώρα βγαίνει ο Όφη από δεξιά. Ο Μάνος στην περιοχή, κόντρες, περνάει μπάλα και είναι corner σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Αργυρόπουλο για τον Όφη. Και με τα παιχνιδίσματα της μπάλας, την κόντρα που έγινε, απειλήθηκε η εστία της Δόξας. Δείτε πάλι, εδώ είναι ο Μάνος πλέον. Έχει βγει από δεξιά ο Αργυρόπουλος. Γίνονται οι κόντρες και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Πάει να εκτελέσει ο Θανάσης Ντίνας. Ο Βουό με τον Κομεσίδη στην περιοχή, ο Ντίνας με τον Κουτσιανικούλη. Εκτελέστηκε τελικά το κόρνερ, δεν μπόρεσε ο Βουό. Κεφαλιά που έγινε από τον Σιώπη ο Γουδουλάκης. Τώρα ο Μπαϊκαρά και φάουλ εκεί από τον Άστο. Εδώ είναι ο αρχηγός Όφη. Τον Άστος ξεκίνησε από τον Ηλυσιακό στην Αθήνα, εδώ κάνει το φάουλ όπως βλέπετε, ενώ η προσπάθεια πριν με τον Αργυρόπουλο από εκεί ξεκίνησε. Ο Μάνος στην συνέχεια σε μια καταμέτωπο επίθεση προσπάθησαν να διώξουν οι αμυντικοί, έγιναν οι κόντρες και είχαμε το κόρνερ για τον Όφη που πέρασε ανεκμετάλλευτο. 21ο λεπτό, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του αγώνα που έχει ενδιαφέρον, έχει και ρυθμό. Σε αυτό βοήθησε και το γρήγορο γκολ για την ομάδα του Ηρακλείου μόλις το 7ο λεπτό. Ο Τουρίδης βγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Ριζογιάννης. Κερδίζει όμως ο Κουτσιανικούλης για τον Όφη. Ντίνας. Μάνος με τον Κουτσιανικούλη. Καλή συνεργασία για μια ακόμη φορά. Κουτσιανικούλης εκεί με τον Κότοβο. Κλείστηκε και φεύγει η μπάλα out. Καθώς ο Κουτσιανικούλης δεν είχε την επόμενη κίνηση μετά την πάσα του Μάνου. Εγκλωβίστηκε εκεί και έχασε την μπάλα. Ο Μπαϊκαρά με τον Γουνδουλάκη. Μία ακόμη μία απόπειρα της Δόξας να επιτεθεί, να γίνει επικίνδυνη, να απειλήσει την εστία του Στρέζου, καθώς η Δόξα είναι πίσω στο σκορ πλέον. Μεταβράκης έδωσε για τον Μαρκόπουλο. Παίζει από αριστερά, δεξιά ο Μπαϊκαρά και κορυφή στην επίδεση είναι ο Κουσκουνάς. Πίσω από τον Κουσκουνά ο Γεωργιάδης. Για τους γηπεδούχους ακούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Αυτό που δεν αρέσει κυρίως στον Νίκο Κωστένοπλο είναι ότι εύκολα οι παίκτες του γυρνάνε πίσω την μπάλα. Ζητάει να πάει μέσα στην επίθεση, στην περιοχή της ομάδας του Όφη. Από την πλευρά του ο Νίκος Παπαδόπουλος ζητάει από τους παίκτες του να ανοίγουν σαν βεντάλια όταν επιθέτει η ομάδα, να δίνουν πλάτος στο γήπεδο.
Και επίσης ζητάει να μην χάνουν στα μαρκαρίσματα όταν αμήνεται η ομάδα. Ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση σε ένα εύκολο σου του Μαρκόπουλου, όπου του Ρίδης δεν πήγε έγκαιρα πάνω του και τα άκουσε. Ο Μάνος για τον Όφη, σε ένα σημείο που θα κερδίσει ο Μαρκόπουλος. Ο Γουνδουλάκης που ψάχνει τον Κουσκουνά, σωστή τοποθέτηση για να πάρει την μπάλα ο Πουτουρίδης. Ο Γιάννης Πουτουρίδης γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, αλλά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, μετά πήγε δανεικό στον Πλατανιά, 26 ετών πια, δεν είναι μεγάλος και δείχνει και μια πολύ συνεπέστατη παρουσία στην φετινή πορεία του Όφη, με 24 συμμετοχές. Αυτός και ο Στρέζος έχουν 24 συμμετοχές σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και δύο που δεν έγιναν. Οι βαθμοί κατακτήθηκαν χωρίς να γίνουν τα παιχνίδια με Βέρεια και Ακαρναϊκό, οι ομάδες που έχουν αποχωρήσει. Ο Κότοβος θα ψάξει τον Μπαϊκαρά. Πλάγιο είναι για τον Όφη. Η κεφαλιά από τον Βουό. Ο Μένκα βγήκε. Ο Βου έδωσε για τον Αργυρόπουλο. Ο Μαχαίρας με τον Βου, που δεν είχε βάλει και σωστά το σώμα του, φαίνεται να αισθάνεται ενοχλήσεις. Ο Μαχαίρας είναι πεσμένος στο χόρτο. Ο μέσος του Όφη. Fair play από τους παίκτες της Δόξας. Ο Μαχαίρας δείχνει το δεξί του πόδι. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Μαχαίρας είναι ο παίκτης που έκανε το 0-1 με το σούτ εκτός περιοχής. Είναι εκεί ο Νίκος Παπαδόπουλος μαζί με τον συνεργάτη του, τον Νίκο Καραμπετάκη. Και ο Βουό φαίνεται ότι, καθώς του δένουν το δεξί πόδι, και ο Βουό έχει κάποιες ενοχλήσεις. Ο Μαχαίρας, έχοντας βγάλει το παπούτσι του δεξιού ποδιού, αποχωρεί. Τον βλέπετε εδώ. Ακούγεται η φωνή του Παπαδόπουλου, περνάει και από τα μικρόφωνα. Αν μπορεί ή δεν μπορεί. Οξύτων εδώ ο προπονητής. Γιώργο, ρώτησε έτσι, μπορείς ή δεν μπορείς, δεν έλεγε. Ο Μαχαίρας είναι και αυτός εκνευρισμένος τώρα, υπάρχει μια ένταση. Ναι, αυτό μπορώ να διαπιστώσω εγώ, νομίζω ότι το βλέπεις και εσύ από πιο κοντά. Ναι, ναι. Απάντησε αρκετά αργά. Το θέμα είναι ότι ζήτησε από τον Πορτουλίδη να είναι σε ετοιμότητα και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις όσο πιο γρήγορα ετοιμαστεί ο παίκτης, υπάρχει μια διαδικασία. Ο ποδοσφαιριστής θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες ίσως να συνεχίσει ένα παιχνίδι. Εδώ ο Μαχαίρας, ο παίκτης που έκανε το 1-0, επαναλαμβάνω, με το πολύ ωραίο γκολ στο 7ο λεπτό. Παίζει με 10 σε αυτό το σημείο ο Όφη, ενώ και ο Βουό φαίνεται να μην πατάει πολύ καλά, ή τέλος πάντων να αισθάνεται και αυτός ενοχλήσεις. Αν κρίνουμε από τον τρόπο που τρέχει, το αριστερό του πόδι είναι παταρισμένο. Ο Όφη αμήνεται τώρα, ο Κουσκουνάς για την Δόξα. Γεωργιάδης, Σιώπης, πήρε ο Βουό, δεν μπορεί να αποφύγει εκεί τον Μπαϊκαρά, πάλι η Δόξα με τον Ριζογιάννη. Πεταβράκης, Γουνδουλάκης, ο Μαρκόπουλος, μπάλα σε αντίπαλο στην πάσα που έκανε, ήταν ο Βουό. Θα κάνει την αλλαγή σε πολύ λίγο. Όφη με τον Πέρο Γαμβράκη, τον Αλέξη Πέρο Γαμβράκη, να είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι.
ετοιμάζεται και ο Πουρτουλίδης, γιατί και ο Βουό, όπως λέγαμε, με ενημερώνει ότι ετοιμάζεται και ο Πουρτουλίδης ο Γιώργος Μαυροπούλος. Για την ώρα γίνεται η πρώτη αναγκαστική αλλαγή με τον Πέρο Γαμβράκη εδώ, που αγωνίστηκε πέρσι με τον Απόλλωνα Σμύρνης, πριν ήταν στον Όφη ο Ηρακλειώτης Μέσος. Μήνες στον άξονα, του λέει ο Παπαδόπουλος. Και γίνεται και δεύτερη αλλαγή σε πολύ λίγο. Κουτσιανικούλης προλαβαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Μένκα εδώ, ο Αλβανός τερματοφύλακας της Δόξας, ο Ρέστη Μένκα. Είναι έτοιμος για την δεύτερη αλλαγή του Όφη ο Νίκος Πουρτουλίδης. Και αυτός, όπως και ο Πέρο Γαμβράκης, πέρσι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Τριακοστό όγδοο λεπτό, δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον Όφη. Είχα πει και πριν ότι ο Βουό δεν δείχνει να είναι καλά και όντως δεν μπορεί να συνεχίσει. Φεύγει ο Βουό, στην θέση του ο Πουρτουλίδης. Γιώργο, αυτές οι δύο αλλαγές εκτός προγράμματος για τον Παπαδόπουλο, έτσι, δύο αναγκαστικές αλλαγές μέσα σε διάστημα τριών λεπτών. Ακριβώς, και είναι δύο αλλαγές που αλλάζουν και αρκετά το παιχνίδι του Όφη. Ναι. Δεν θα παίξει με πολλές ψηλές μπαλιές για το κεφάλι του Βό, που θα ψάχνουν διαδρόμους. Πιο κάτω η μπάλα και να δούμε αν θα του βγει του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Μάνος που είχε την μπάλα έδωσε δεξιά, έγινε η σέντρα από τον Πέρο Γαμβράκη σε ένα σημείο που η μπάλα πέρασε από όλους. Τώρα είναι ο Μαρκόπουλος για τη Δόξα. Μπαϊκαρά, πέρασε η μπάλα από τον Άστο. Ο Μπαϊκαρά με τον Κουσκουνά. Ο Κομεσίδης είναι εκεί για να σταματήσει τον αντίπαλό του. Πολύ αποτελεσματική η ενέργεια από τον Δημήτρη Κομεσίδη. Εδώ ο Μπαϊκαρά. Πλάγιο για τον Όφη με τον Μπολάκη. Το πλάγιο είναι για τον Όφη. Εδώ θα μπει ένα τέιπ στο αριστερό χέρι τον Πουρτουλίδη, ώστε να μπορεί να συνεχίσει. Να μπορέσει να συνεχίσει ο Πουρτουλίδης, που είναι για λίγο τώρα εκτός. Ο Μπαϊκαρά με την βοήθεια του Μαρκόπουλος, Κουσκουνάς, και πάλι ο Μαρκόπουλος για την Δόξα από δεξιά. Κάνει το γύρισμα σε ένα σημείο που η μπάλα φεύγει απευθείας. Εδώ ο Κώστας Μαρκόπουλος, δείτε πάλι, βγήκε όμορφα από δεξιά. Σέντρα όμως δεν έγινε όπως θα έπρεπε και η μπάλα έφυγε out. Ο Μαρκόπουλος παίζει τώρα από δεξιά. Έχει πάει ο Γεωργιάδης αριστερά και είναι ο Γουνδουλάκης με τον Μπαϊκαρά πίσω από τον Κουσκουνά. Ακούμε πάλι τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Επειδή μονοκαντά έβγαλαν τις γάζες από το πόδι του Μαχέρα, ναι. Πραγματικά το πόδι του διπλασιάστηκε. Πρίστηκε. Πρίστηκε, ναι. Ναι. Δεν μπορούσε, υπήρχε περίπτωση. Ναι. Ναι, εντάξει. Απλά είναι μεγάλη και η ένταση κάποια στιγμή και η πίεση που υπάρχει όταν του ζήτησε ο προπονητής να του πει αν μπορεί να συνεχίσει ή όχι. Σέντρα από τον Σιώπη. Ήταν εκεί ο Ποτουρίδης για να διώξει την μπάλα. Γκότοβος. Τελευταίο πεντάλεπτο για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Για τα 45, γιατί προφανώς θα υπάρχει και έξτρα χρόνος με τις διακοπές που είχε αυτό το ημίχρονο. Ο Γκότοβος με τον Δημητρόφσκι. Ο Γουνδουλάκης με τον Ριζογιάννη. Γουνδουλάκης
Έβαλε την κόντρα εκεί ο Νάστος, υποχρεώνει και τον Δημητρόφσκι να πάει την μπάλα. Προς τα πίσω στον Μένκα, πάλι Δημητρόφσκι και Ριζογιάννης. Ο Πεταβράκης και ο Δημητρόφσκι. Ο Σιώπης που θα περάσει από τον Μπολάκη δημιούργησε ένα ρήγμα στην άμυνα της κριτικής ομάδας. Ο Σκουνάς δυσκολεύτηκε και χρεώνεται με φάουλ ο Γεωργιάδης εκεί στην διεκδίκηση. Διαφωνεί με την απόφαση του Κορτσίλα ο Σεραίος ποδοσφαιριστής. Στους άλλους αγώνες που αυτή την ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Άρης Πανεγιάλιος είναι στο 1-0 με γκολ του Πλατέλα από το 25ο λεπτό. Σπάρτη Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Το δεύτερο γκολ πριν από λίγο, ενώ είναι στο 0-0 οι αναμετρήσεις Εργοτέλη Απόλλωνα Λάρισας και Παναχαϊκής Απόλλωνα Πόντου. Ξανά στο παιχνίδι έγινε η σέντρα κεφαλιά από τον Ποτουρίδη. Σέντρα που έγινε από τον Κουσκουνά. Ο Πεταβράκης εκεί ελέγχει πίσω η μπάλα στον Ορέστη Μένκα. Ο Μένκα είχε πάει μαζί με τον Κάτσε στον ΠΑΟΚ το 2007 σε μικρή ηλικία. Έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας 3 φορές παλαιότερα. Ο Ντίνας. Μπάλα φεύγει out, όφι σε ένα σημείο που προσπαθεί να αναπροσαρμόσει πλέον τη λειτουργία της ομάδας, της ενδεκάδας, μετά τις δύο αλλαγές, τις αναγκαστικές αλλαγές, καθώς αποχώρησαν Μαχέρας και Βουό. Σιώπης, Ριζογιάννης. Πέρασε για τον Γουνδουλάκη και βγαίνει από δεξιά με κίνηση overlap ο Σιώπης. Αλλά για μια ακόμη φορά σωστή αντίδραση με Πουρτουλίδη και Ποτουρίδη για την αμυντική λειτουργία του Όφη. Και στην συνέχεια η ομάδα της Κρήτης κερδίζει και το φάουλ. Ναι Γιώργο, σε ακούμε και πάλι. Ο Σιώπης ανεβαίνει αρκετά συχνότερα σε σχέση με τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ναι. Μετά από εντολές του Νίκου Κωστένογλου του ζήτησε πολλές φορές να ανεβαίνει όσο πιο ψηλά γίνεται, να βοηθάει στην ανάπτυξη του παιχνίδι. Ο Στρέζος εκτέλεσε. Εκεί είναι ο Σιώπης. Θα πιέσει ο Ντίνας. Πλάγιο υπέρ της Δόξας. Και κεφαλιά από τον Μπολάκη. Πλάγιο είναι για την Δόξα. Πάμε για τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γουνδουλάκης θα κερδίσει φάουλ, καθώς ο διαιτής άφησε για λίγο και μετά πήγε πίσω την φάση για να καταλογίσει αυτό το φάουλ που έγινε στον Γουνδουλάκη. Ο Κότοβος με τον Γουνδουλάκη. Λάθος από τον Γεωργιάδη, δυνατότητα αντεπίθεσης για τον Όφη. Έγινε το λάθος, κέρδισε ο Μπαϊκαρά. Δύο λεπτά είναι ο επιπλέον χρόνος. Ο Κουσκουνάς με τον Κομεσίδη αντίπαλο εκεί. Μπαϊκαρά. Αλλάζει ο Σιώπης. Θα κάνει την σέντρα ο Σιώπης στο ύψος του πέναλτι. Η κεφαλιά έγινε από τον Κομεσίδη, που είναι πολύ σταθερός, ουσιαστικός και αθόρυβος. Ο Περογαμβράκης που έδωσε για τον Κουτσιανικούλη, που παίζει από δεξιά, έχει έρθει από αριστερά ο Ντίνας. Ο Κουτσιανικούλης στο σουτ πάνω στον Κότοβο. Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης που πιέζεται. Ο Μπαϊκαρά έκανε το κοντρόλ. Χαμηλά είναι πλέον η μπάλα, έδωσε για τον Ριζογιάννη.
Ο Σιώπης με τον Δημητρόφσκι. Έχει κατοχή μπάλας η Δόξα. Δεν απειλεί όμως τον Στρέζο. Εδώ και αρκετή ώρα. Και φάουλ του Ποτουρίδη πάνω στον αντίπαλό του, τον Κουσκουνά. Θα εκτελέσει ο Ριζογιάννης ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Δόξα φέρνει κόσμο. Προωθείται και ο Γκότοβος, όπως και ο Δημητρόφσκι. Μένει πίσω ο Μπαϊκαρά και ο Πεταβράκης πιο πίσω. Εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Καλή εκτέλεση. Γκότοβος. Η μπάλα φεύγει μόλις out. Πολύ μεγάλη φάση από την κεφαλιά που έγινε για να φύγει η μπάλα out, την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ μια μεγάλη ευκαιρία χάθηκε για την Δόξα που είναι πίσω στο σκορ. Όφη με τον γκολ του Μαχέρα. Ενώ βλέπετε πάλι την κεφαλιά από τον Γκότοβο. Στην εκτέλεση φάουλ του Ριζογιάννη. 1-0 όφη από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μαχέρα που έχει φύγει από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό, είναι ενδιαφέρον. Θα δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Σε περίπου 12-14 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί από το κήπεδο της Δράμας. Ξανά στην Δράμα, νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα της Δόξας. Ενώ εδώ βλέπουμε τον Νίκο Κωστένογλου με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Νέο πρόσωπο ο Λευτέρης Ματσούκας στην πρώτη αλλαγή του Κωστένογλου. Θα μάθουμε τώρα ποιος παίκτης έχει μείνει στα αποδυτήρια. Γιώργο. Είναι ο Μαρκόπουλος αυτός που αφήνει τη θέση του για τον Ματσούκα. Ένας παίκτης περισσότερο εξτρέμ παρά center for. Έτσι ώστε να πλαγιοκοπήσει πιο αποτελεσματικά. Τουλάχιστον έτσι είναι στο μυαλό του ο Νίκος Κωστένογλου. Εδώ ο Ματσούκας που ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού είχε και μια συμμετοχή με την επαγγελματική ομάδα σε αγώνα εναντίον της Ξάνθης το 2007. Έπαιξε ένα χρόνο και στον Ηρακλή, Γιώργο. Και επίσης να πούμε ότι ήταν στη Λαμία πριν αποκτηθεί από την ομάδα της Δράμας. Αλλαγή λοιπόν. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία. Οι παίκτες του Όφη με τον Μάνο τώρα στην σέντρα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου σε αυτή την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League και την απευθείας μετάδοση της ΕΡΤΡΙΑ για το σημαντικότερο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής. Μια κεφαλιά από τον Δημητρόφσκι. Μπροστά η μπάλα για τον Κουτσιανικούλη από τον Ντίνα, πέρασε η μπάλα και είναι ο Μένκα που μαζεύει. Το Άρης Πανεγιάλιος έγινε 1-1 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου με γκολ του Σταματή. Για τα άλλα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα, 2-0 επαναλαμβάνω η Σπάρτη την αναγέννηση Καρδίτσας με 2 γκολ του Φουρτάδο. Και στο 0-0 τα άλλα δύο παιχνίδια, Εργοτέλης Απόλλων Λάρισας και Παναχαϊκή Απόλλων Πόντου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτός είναι ο Στρέζος. Μπάλα φτάνει στον Μπολάκη. Ο Πεταβράκης με τον Κουτσιανικούλη. Ο Γεωργιάδης, αλλά μπάλα έφτασε στον Κουτσιανικούλη, σε αντίπαλο δηλαδή. Ο Ντίνας πήρε από τον Πέρο Γαμβράκη. Ο Ντίνας έχει την μπάλα. Γίνονται εκεί μονομαχίες για να βγει ο νικητής ο Μπαϊκαρά στην κόντρα επίθεση με 5 παίκτες για την Δόξα. Ο Μπαϊκαρά θέλει να δώσει στον Ματσούκα. Είναι ο Νάστος εκεί. Σφυρίζει ο διαιτητής, δίνει φάουλ. Διαμαρτυρίες για το ότι ο Κορτζίλας δεν βγάζει κίτρινη κάρτα. Δείτε πάλι, εδώ είναι. Έχει απλώσει το δεξί χέρι, σταματάει την πορεία της μπάλας. Έπρεπε να βγει η κάρτα από το τσεπάκι του Θεσσαλονικέα διαιτητή. Δεν βγήκε. Ντίνας. Ο Ριζογιάννης με τον Ματσούκα. Ο Μπαϊκαρά σε ένα σημείο που δεν κινείται κάποιος συμπαίκτης του. Η μπάλα φεύγει out. Ο Νάστος τι δείχνει. Στήθος. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε. Εδώ είναι με τον Μπαϊκάρα κάτι.
είχαν έναν σύντομο διάλογο. Εδώ τώρα είναι ο Νάστος. Ο Γεωργιάδης πήγε πρώτος στην μπάλα. Ο Πεταβράκης με τον Κότοβο. Ο Κουσκουνάς καλύπτει με το σώμα του την μπάλα και κρατάει τον έλεγχο της και θα πάρει και ένα φάουλ στην συνέχεια από τον Κομεσίδη. Αυτό το φάουλ που έδωσε ο Κορτσίλας. Ματσούκας για τον Μπαϊκαρά. Παίζει από δεξιά. Αριστερά είναι ο Γεωργιάδης. Έγινε η σέντρα από τον Μπαϊκαρά. Πεταβράκης. Δίνει στον Ριζογιάννη. Στον άξονα ο Ματσούκας. Κίνηση από τον Ματσούκα. Δύο αντίπαλοι πάνω του. Ο Πολάκης με τον Κομεσίδη. Ο Μάνος για τον Όφη. Κερδίζει ο Κότοβος. Μπαίνει στη φάση ο Γουδουλάκης και ο Κουτσιανικούλης, αυτός που ελευθερώνει. Τελικά δίνει για τον Ντίνα, βγαίνει ο Όφη με τέσσερις παίκτες. Έγινε το γύρισμα για να διώξει ο Κότοβος. Ο Αργυρόπουλος ήταν ο παίκτης που έβγαλε τη σέντρα, τώρα εκτελεί το πλάγιο, έδωσε για τον Άστο. Πάλι ο Αργυρόπουλος. Επιμένουν οι παίκτες του Όφη. Νάστος. Ο Μπολάκης που χάνει την μονομαχία από τον Γεωργιάδη. Πολύ ωραία κίνηση από τον παίκτη της Δόξας. Επιστρέφει όμως ο Μπολάκης για να κερδίσει την μπάλα από τον αντίπαλό του. Τώρα ο Μπολάκης. Πέρο Γαμβράκης για τον Όφη. Ντίνας. Ο Ντίνας στο σούτι, κόντρα χαμηλά. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Μένκα. Ο Μπολάκης που παίζει τώρα από δεξιά. Στο δεύτερο ημίχρονο. Κουσκουνάς. Ο Πέρο Γαμβράκης για τον Όφη και ο Πορτουλίδης, οι δύο αλλαγές στο πρώτο ημίχρονο. Κουτσιανικούλης, πάλι Πορτουλίδης. Νάστος. Passing game από τους παίκτες του Όφη με τον Πορτουλίδη να δίνει για τον Κομεσίδη. Ο Τουρίδης με τον Πουρτουλίδη. Αργυρόπουλος. Νάστος. Μπολάκης. Κουτσιανικούλης. Μέσα στην περιοχή ο Μάνος. Ένα σούτ. Κόντρες. Τελικά υπόδειξη offside για τον Μάνο που είχε αντίπαλο εκεί τον Κότοβο. Εδώ με την μπάλα ο Βαγγέλης Κότοβος, ο Γιαννιώτης αμυντικός. Με πολύ γεμάτα σεζόν από το 2012 και μετά. Σε Ολυμπιακό Βόλου, Νίκη Βόλου, Χανιά, Απόλλωνα Σμύρνης. Και πέρσι 25 συμμετοχές και 2 γκολ με τον Αγροτικό Αστέρα. Εδώ θα δούμε πως είναι εκτεθειμένος ο Μάνος. Μπολάκης, αυτή τη φορά υπόδειξη από τον άλλο βοηθό για τον Γεωργιάδη, νέο offside. Εδώ μετέχει στην φάση ο Γεωργιάδης και σηκώνεται το σημάκι του βοηθού. Ο Ριζογιάννης με τον Κότοβο. Μεταβράκης για τον Σκουνά. Γουδουλάκης.
πλάγιο από τον Κουτσιανικούλη. Εδώ είναι η φάση με τον Νάστο. Νωρίτερα βλέπετε η μπάλα στο χέρι του αρχηγού του Όφη. Συνέχεια στο παιχνίδι ο Ριζογιάννης με τον Δημητρόφσκι. Ο Ματσούκας που έδωσε στον Ριζογιάννη. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Γεωργιάδη. Δόξα ψάχνει τρόπους να απειλήσει την εστία του Στρέζου. Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Ήταν ο Κομεσίδης αυτός που έδιωξε. Ο Μπαϊκαρά και ένα νέο πλάγιο, αυτή τη φορά υπέρ του Όφη, ο Μπολάκης, που αντιμετώπισε τον Μπαϊκαρά, πήρε το πλάγιο. Γέννημα θρέμα του Όφη, ο Μανώλης Μπολάκης. Έχει αγωνιστεί σε όλες τις εθνικές κατηγορίες την ομάδα του Ηρακλείου. Ο Τσιανικούλης σε μονομαχία με τον Γεωργιάδη. Για τον Όφη. Εδώ ο Γκότοβος. Ο Κουτσιανικούλης στο φάουλ. Ο Ντίνας φεύγει από την μπάλα. Μένει ο Κουτσιανικούλης για την εκτέλεση. Πάμε στον Γιώργο Μαυροπούλο. Ναι. Σκριν για το δεύτερο δοκάρι στον Πουρτουλίδη. Ζήτησε από τους επιθετικούς του και δεν ξέρουμε να δούμε αν θα βγει αυτό. Να το δούμε. Κεφαλιά έγινε από τον Γκότοβο, σταμάτησε η φάση για φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας. Γυρίζει ο Κομεσίδης στην αμυνά του, είχε προωθηθεί όπως και ο Ποτουρίδης, η διοκεντρική αμυντική του Όφη. Από τον Μένκα η συνέχεια στον αγώνα, ένα δεύτερο ημίχρονο χωρίς κάποια αξιόλογη φάση, μία από τις δύο εστίες έως τώρα σε αυτό το δεκάλεπτο. Κεφαλιά από τον Γκότοβο, Ριζογιάννης, ο Ματσούκας, ο Κομεσίδης που θα διώξει. Πίσω ο Δημητρόφσκι στον τερματοφύλακά του. Ο Ματσούκας εκεί σε μια διεκδίκηση με τον Αργυρόπουλο, το πλάγιο είναι για την Δόξα. Εδώ ο Αργυρόπουλος. Έχουμε αλλαγή με τον Λίτσκα, έτοιμο να μπει στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Γιώργος Λίτσκας. Γέννη ο Γεωργιάδης. Γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη, μεγαλωμένος στο τυχερό Εύρου και ήταν συμμαθητής μαζί με τον Σιώπη που είναι στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και τον αδερφό του, τον Μανώλη. Παίξε δύο χρόνια στον Παθρακικό, στον Εύρο Σουφλίου, μετά Καβάλα. Ο Λίτσκας έχει πετύχει δύο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι μια κίνηση του Κοστένογλου που ψάχνει το γκολ. Για κεφαλιά από τον Ριζογιάννη που έχει ξανά την μπάλα σε ένα γέμισμα Κομεσίδης εκεί και από τον Πουρτουλίδη πίσω η μπάλα στον Στρέζο. Όφη έχει 20 νίκες στο πρωτάθλημα, 3 οπαλίες, 2 ήττες, 1 ήττα εκτός έδρας. Στα 12 προηγούμενα παιχνίδια ήταν μια ήττα που ακολούθησαν οι 12 συνεχόμενες νίκες. Το 1-0 στο Αλκαζάρα από τον Απόλλωνα Λάρισας με ένα γκολ των γηπεδούχων εκεί στο 85ο λεπτό. Και η άλλη ήταν εντός, στην 7η αγωνιστική, στο Ηράκλειο 2-1 από την Παναχαϊκή. Αλλά 20 νίκες και πρώτη θέση στη βαθμολογία για τον Όφη.
Ο Μπαϊκάρα με τον Πεταβράκη κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Νάστος έγινε το λάθος. Ο Σκουνάς πήρε αρχικά. Τώρα είναι ο Μπαϊκάρα με τον Πεταβράκη. Χαμηλά η μπάλα σε ένα σημείο που κινείται ο Ντίνας. Δίνει για τον Κουτσιανικούλη. Βγαίνει στην αντεπίθεση Όφη. Ο Ριζογιάννης καλύπτει σωστά, πολύ έξυπνα και αποτελεσματικά τον αντιπαλό του. Εδώ ο Παντελής Ριζογιάννης, ο Καρδιτσιώτης μέσος. Ο Μπολάκης κράτησε τον έλεγχο της μπάλας, έβγαλε και την σέντρα, η κεφαλιά που έγινε εκεί για να απομακρυνθεί η μπάλα από τον Σιώπη. Ο Λίτσκας που δίνει μάχες, κερδίζει και φάουλ. Φάουλ από τον Πουρτουλίδη πάνω στον Λίτσκα. Λίγο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα στην Δράμα, στην απευθείας μετάδοση της R3, το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Δόξα εναντίον Όφη στο 0-1 από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μαχαιρά. Ο Γκουνουλάκης έδωσε για τον Ματσούκα. Πάλι ο Ματσούκας. Ο Αργυρόπουλος έκανε την προβολή. Ο Ματσούκας κέρδισε το πλάγιο. Θα αφήσει στον Σιώπη για την εκτέλεση. Ο Νάστος για τον Όφη ψάχνει τον Μάνο. Ο Μάνος πέρασε από τον Δημητρόφσκι. Θα δώσει για τον Κουτσιανικούλη. Κουτσιανικούλης κόβει έξυπνα την μπάλα, πλασάρει και ο Όφη χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 στο 60 λεπτό του αγώνα. Από την συνεργασία Μάνου και Κουτσιανικούλη εδώ που έκανε την τελική προσπάθεια. Δείτε πάλι. Ο Μάνος δίνει την κατάλληλη στιγμή την πάσα για τον Κουτσιανικούλη. Αυτός αποφεύγει τον αντίπαλό του, πλασάρι και η μπάλα φεύγει out. Στην πιο σημαντική στιγμή του αγώνα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Δράμας. Ο Νάστος είναι στο χόρτο. Πάμε στον Γιώργο Μαυροπούλο να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζουν σε αυτό το σημείο του αγώνα οι δύο προπονητές στην εξέλιξή του. Γιώργο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ζητάει από τον Περογαβράκη να είναι πιο προσεκτικός όταν αμήνεται η ομάδα, να μην χάνει τη θέση του. Γενικά ο Νίκος Παπαδόπουλος ζητάει από τους παίκτες του να είναι πολύ πειθαρχημένοι μέσα στο γήπεδο, να προσέχουν τα προσωπικά τους μαρκαρίσματα, ενώ από την πλευρά του Νίκος Κωστένογλου είναι πολύ ήρεμος, προσπαθεί να μεταφέρει την ηρεμία του στους παίκτες της ομάδας με την ελπίδα ότι θα αποδώσει καλύτερα και θα μπορέσουν να φέρουν στέση και το παιχνίδι. Ο Νάστος σηκώθηκε, φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο όπως ορίζει ο κανονισμός. Εδώ είναι ο Κουτσιανικούλης, ίσως έχει ακόμη στο μυαλό του αυτή τη φάση. Πριν από λίγο, εδώ βλέπετε πως απέφυγε τον Πεταβράκη, πλάσαρε για να φύγει η μπάλα out. Μετά από την πάσα του Μάνου, εδώ ο Μάνος για τον Κουτσιανικούλη. Έως εδώ είναι όλα τέλεια. Το πλασέ, η μπάλα out. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Το τρίτο παιχνίδι Δόξας και Όφη στη Δράμα για το πρωτάθλημα της Football League. Όλα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τελευταία από το 2010, 1-2 τότε το σκορ. Το 2011, 0-2. Και αυτό είναι το τρίτο παιχνίδι. Αλλά βεβαίως υπάρχει πολύ μεγάλη προϊστορία με 17 αναμετρήσεις εδώ στη Δράμα ανάμεσα σε Δόξα και Όφη για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής, την Super League. Ο Μπαϊκαρά τώρα για την Δόξα. Ριζογιάννης. Δόξα που δεν έχει απειλήσει τον Στρέζο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, σε αυτά τα 16 λεπτά, 17. Κοτόβος. Καλή παλιά, πέρασε όμως από τον Κουσκουνά και τελικά η μπάλα κατέληξε στον Στρέζο. Και βλέπετε την αντίδραση του φορ της Δόξας, του Νίκου Κουσκουνά. Γιατί? Υπάρχει και υπόδειξη βεβαίως. Όχι, έχει περάσει η μπάλα, ήταν σε θέση offside ο Κουσκουνάς. Οπότε
δεν μπορούσε να προκύψει κάτι καλύτερο για την Δόξα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Ο Μπαϊκαρά με τον Κουσκουνά. Πλάγιο υπέρ της Δόξας από τον Μπαϊκαρά. Ο Κουσκουνάς με τον Νάστο. Πεταβράκης. Μπάλα για τον Όφη από τον Πουρτουλίδη. Τώρα Κουτσιανικούλης. Η Δόξα παίζει με τον Πεταβράκη για τον Γουνδουλάκη τώρα που πήρε από τον Λίτσκα. Ματσούκας με τον Σιώπη. Σε αντίπαλο κερδίζει και ο Αργυρόπουλος ήταν. Ο Σιώπης δεν έχει φανεί τόσο όσο στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα που ήταν πολύ καλός. Με συχνές προωθήσεις. Μπαϊκαρά. Έδωσε, θέλει να δώσει μάλλον για τον Πεταβράκη. Πρόλαβε και ο Κοτσιανικούλης. Ο Ντίνας με τον Κομεσίδη. Κεφαλιά από τον Κότοβο που είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι. Γουνδουλάκης με τον Μάνο. Ο Μάνος κρατάει την μπάλα. Έδωσε και στον Πορτουλίδη. Μάνος που δίνει βοήθειες πέρα από τα επιθετικά του καθήκοντα. Ο Ντίνας, ο Περογαμβράκης αφήνει, ο διαιτητής συνεχίζει από τον Ριζογιάννη. Η μπάλα φτάνει στον Γουνδουλάκη. Μπαϊκαρά. Ο Γουνδουλάκης ψάχνει τον Ματσούκα. Σιώπης. Για τον Όφη ο Νάστος. Ντίνας. Περογαμβράκης με τον Πουρτουλίδη και τώρα τον Κουτσιανικούλη. Πέντε παίκτες του Όφη. Μπαλιά έγινε για τον Μάνο, ήταν δυνατή. Τελευταία νίκη της Δόξας επί του Όφη στη Δράμα τον Απρίλιο του 1995. Αλλά για να δούμε αυτή τη φάση. Ο Κουσκουνάς 1-1 από την πάσα του Μπαϊκαρά. Στο 65ο λεπτό του αγώνα. Και είναι πάλι μια στιγμή ξεχωριστή γιατί ούτε ο Κουσκουνάς πανηγυρίζει όπως και στο πρώτο γκολ για τον Όφη τότε ο Μαχαίρας. Γιατί ο Κουσκουνάς ξεκίνησε το πρωτάθλημα με την φανέλα της ομάδας της Κρήτης. 10ο γκολ για τον Κουσκουνά στο πρωτάθλημα. 7ο με τη φανέλα της Δόξας. Απογοήτευση για τους φίλους του Όφη που είναι στο γήπεδο. Εδώ ο Κουσκουνάς, δείτε πάλι το 1-1, η παλιά του Μπαϊκαρά, η ασίστ, εκτελεί από το ύψος του πέναλτι ο Κουσκουνάς, που εδώ έμεινε αφύλακτος από τους κεντρικούς αμυντικούς του Όφη. 1-1, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 65 το γκολ για την Δόξα. Ο Νάστος εδώ, ο αρχηγός του Όφη. Ενθουσιασμός για τους φίλους της Δόξας μετά τον γκολ. Και πάμε στον Γιώργο Μαυροπούλο για τις αντιδράσεις. Εκνευρισμένος ο Νίκος Παπαδόπουλος στον πάγκο του Όφη. Έδωσε μια κλωτσιά στον πάγκο ακριβώς μετά από την επέτευξη του γκολ. Ήταν μεγάλο το κενό στην άμυνα όπως έκανε την πάσα ο Μπαϊκαρά. Ήταν εκνευρισμένος με έναν από τους δύο στόπερ. Δεν ξέρω ποιον ενώσε. Ναι. Αλλά μάλλον για τον Κομεσίδη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός έχει τον... ναι. Αν είναι για τον Κουσκουνά, ναι. Εδώ είναι ένα φάουλ τώρα υπέρ του Όφη. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι ανανεώθηκε έτσι λίγο η ψυχολογία των ανθρώπων της Δόξας και του Νίκου Κωστένογλου. Έτσι, Γιώργο. Ναι, βλέπουμε τον Νίκο Κωστένογλου τώρα όρθιο. Την περισσότερη χρονική διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ήταν καθισμένο στον πάγκο. Τώρα το βλέπουμε να κάνει με τις κροχές. Βλέπουμε ξανά τον κολεμής εδώ από τον Κουσκουνά. Αλλά έτσι είναι εξαιρετική η παλιά του Μπαϊκαρά. Φέρνει τον Κουσκουνά εκεί που θα ήθελε για να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Στρέζου και να κάνει το 1-1 στο 65. Η Δόξα στην πρώτη φάση του δευτέρου ημιχρόνου που απείλησε πραγματικά την αντίπαλη εστία πέτυχε και γκολ.
ο Λίτσκας με τον Άστο. Ο Λίτσκας κράτησε την μπάλα. Γουνδουλάκης και αυτός αποφεύγει τώρα τον Πουρτουλίδη. Με τον Λίτσκα οι κόντρες, φτάνει η μπάλα στον Γουνδουλάκη που βγάζει σέντρα, Μπαϊκαρά στη φάση. Μια συνεννόηση εκεί καλύτερη ίσως με τον Κουσκουνά. Αυτό φαίνεται να λέει και ο Μπαϊκαρά που δίνει το χέρι στον συμπαίκτου. Εδώ ο Ντενίς Μπαϊκαρά. Δείτε πάλι Γουνδουλάκης. Μια κόντρα ευνοεί τον Γουνδουλάκη. Βγαίνει η σέντρα, έρχεται ο Μπαϊκαρά. Ήταν και ο Κουσκουνάς κοντά του και μπάλα κατέληξε στον Στρέζο. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Ριζογιάννης για τον Σιώπη. Λίτσκας αποφεύγει δύο αντιπάλους, συνεχίζει ο Λίτσκας το σούτ πάνω στον Ποτουρίδη. Νέο σούτ out από τον Σιώπη. Είναι ένα διάστημα, ένα πεντάλεπτο που η δόξα ελέγχει πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Κατάφερε να ισοφαρίσει και να κάνει άλλες μία-δύο φάσεις, ενώ όπως έλεγα μέχρι τότε δεν είχε απειλήσει την αιστεία του Στρέζου. Εδώ είναι το σούτ από τον Σιώπη out. Και η προσπάθεια του Γουνδουλάκη πριν. Μπήκε ο Αργυρόπουλος στη φάση. Πάλι ο Γουνδουλάκης. Έρχεται ο Μπαϊκαρά, τελικά βρίσκει την μπάλα με τον νόμο, έχοντας κοντά του και τον Κουσκουνά. Ο Ματσούκας έχασε από τον Αργυρόπουλο και κάνει φάουλ εκεί ο Γουνδουλάκης. Εδώ το φάουλ του Γουνδουλάκη πάνω στον Λεωνίδα Αργυρόπουλο. Ο Φανούρης Γουνδουλάκης που μετά πήγε πάνω στον αντιπάλο του. Άλλωστε ο Γουνδουλάκης είναι από τις καλύτερες, από τα παιδιά που έχουν αφήσει μόνο καλά σχόλια σε όλη αυτή την μακρόχρονη παρουσία του στα γήπεδα, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Κουσκουνάς με τον Μπαϊκαρά. Βγαίνει πάλι ο Κουσκουνάς. Ο Νάστος είναι πάνω του και κόρνερ για την δόξα με τη συμπλήρωση 70 λεπτών αγώνα. Ο παίκτης που έκανε το 1-1 στο 65. Αφήνει ο Γουνδουλάκης για τον Ριζογιάννη την εκτέλεση του κόρνερ. Και ένα μεγάλο πανό βεβαίως για τον αιώνα της δόξας, 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου της Δράμας. Εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Ο Στρέζος που δυσκολεύτηκε μέρη, σφύριγμα στην συνέχεια για φάουλ. Ο Γκότοβος είχε προωθηθεί. Θα σηκωθεί ο Στρέζος, λέγαμε πριν για τα 100 χρόνια της δόξας. 1918-2018, το βλέπετε, είναι η χρονιά. Έχουν ήδη αρχίσει και οι εκδηλώσεις. Έλεγα και στο ξεκίνημα της μετάδοσης ότι η Δόξα Δράμας είναι ένας εμβληματικός σύλλογος για την κεντρική Ανατολική Μακεδονία, αν θέλετε, την Ανατολική Μακεδονία, με την παρουσία κυρίως στον χώρο του ποδοσφαίρου. Για να δούμε τώρα ο Λίτσκας για την Δόξα. Προσπάθησε να δώσει στον Κουσκουνά που βγήκε offside, ενώ έδιωξε ο Κομεσίδης. Εδώ ο Λίτσκας. Δείτε πάλι τη στιγμή που κάνει την πάσα ο Λίτσκας, είναι σε θέση offside ο Κουσκουνάς. Ο Μπολάκης διεκδικεί από τον Μπαϊκαρά. Το πλάγιο είναι για την δόξα. Στο πλάγιο είναι ο Πεταβράκης. Οι παίκτες του Όφη δείχνουν επηρεασμένοι από τον γκολ των αντιπάλων, από την ισοφάριση. Ο Γκότοβος με τον Πεταβράκη. Κέρδισε ο Πουρτουλίδης και δίνει για τον Μάνο.
Ο Μάνος πρόλαβε, έρχεται στην συνέχεια ο Κότοβος. Το πλάγιο είναι για τον Όφη και έχουμε αλλαγή στην ενδεκάδα της ομάδας της Κρήτης. Ναι, Γιώργο, σε ακούμε. Γιώργο, θα βγει ο Ντίνας, θα μπει ο Βαφέας. Είναι προφανές ότι θέλει να θωρακίσει την άμυνα. Ναι. Με έναν παίκτη που μπορεί να παίξει και στη θέση στόπερ και στη θέση του αμυντικού χαφ, καθώς οι επιθέσεις της Δόξης Δράμας γίνονται κατά κύματα. Ναι, ο Νίκος Βαφέας είναι κεντρικός αμυντικός. Να τονίσουμε κιόλας ότι και από την άλλη πλευρά τα πράγματα σαφώς και είναι πιο ήρεμα. Εδώ και αρκετή ώρα έχουν σταματήσει οι οδηγίες από την κερκίδα, ναι, προς τον Νίκο Κωστένογλου. Και γενικά αυτή η γκρίνια μετά τον γκολ ηρεμούν. Ελληνικό όλοι. Φαινόμενο, ναι. Επίσης ο Ριζογιάννης ήταν στο πόρτο, σηκώθηκε και θα συνεχίσει. Ενώ μπήκε στο παιχνίδι αντί του Ντίνα ο Βαφέας, Θεσσαλονικιός. Από τον Νέα Ανταεβός μου ξεκίνησε και συμμετοχή στην Εθνική Ελπίδων, Αγροτικό Αστέρα μετά ο Βαφέας. 21 ετών, μικρός σε ηλικία, όπως είπε και ο Γιώργος Μαυρόπουλος, θωρακίζει την άμυνά του Παπαδόπουλος, βλέποντας την εικόνα του αγώνα λίγο πριν και μετά το 1-1. Ο Μπολάκης είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Πέρο Γαμβράκη σε ένα σημείο που θα διώξει ο Γκότοβος. Ο Βαφέας στην πρώτη επαφή με την μπάλα και στην συνέχεια ο Ποτουρίδης. Η κεφαλιά που έγινε από τον Δημητρόφσκι. Ο Πεταβράκης. Ωραία κίνηση, πολύ ωραία κίνηση από τον Κουσκουνά. Σιώπης. Ριζογιάννης. Πεταβράκης για τον Μπαϊκαρά. Μπάλα χαμηλά, είναι ο Νάστος εκεί. Σταμάτησε την πορεία της. Για τον Όφη, ο Περογαμβράκης για τον Προυτουλίδη. Ο Όφη έχει κάνει τις τρεις αλλαγές. Έγινε η σέντρα. Ο Μένκα κατεβάζει την μπάλα. Από τον Κουτσιανικούλη που παίζει τώρα από αριστερά. Η τελευταία επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Ο Μπολάκης με τον Μπαϊκαρά. Σφύριγμα, η μπάλα πάει πίσω για να εκτελεστεί φάουλ από τον Γουδουλάκη. Η μπάλα όμως κυλούσε όταν εκτέλεσε ο Γουδουλάκης που έδωσε και το χέρι στο διαιτή. Έτσι λοιπόν ο Περογαμβράκης που πιέζει εκεί. Οι παίκτες του Όφη που έχουν γυρίσει είναι αμυνόμενοι ουσιαστικά στο τελευταίο διάστημα του αγώνα. Πάντως ο Βαφέας παίζει μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελευταία αλλαγή του Παπαδόπουλου δηλαδή. Κίνηση από τον Αργυρόπουλο, Κουτσιανικούλης. Η σέντρα του Κουτσιανικούλη, δεύτερο δοκάρι, πέρασε η μπάλα. Έφτασε στον Μπαϊκαρά που όμως έχασε το κοντρόλο. Ο Μάνος με τον Μπαϊκαρά. Φάουλ από τον Μάνο πάνω στον παίκτη της Δόξας. Πεταβράκης με τον Κουσκουνά, άφησε ο διαιτής στο μαρκάρισμα του Κομεσίδη. Ριζογιάννης, υπάρχει αρκετή ένταση και αυτό ίσως και η νευρικότητα που οδηγεί σε λάθη τους παίκτες. Εδώ ο Κουσκουνάς. Μετά την μονομαχία που είχε με τον Κομεσίδη, ο Κωστένογλου που είδε την ομάδα του να ισοφαρίζει στο 65ο λεπτό, τώρα είμαστε στο 77ο. Εδώ ο παίκτης που έκανε το 1-1, ακούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Εκνευρίστηκε ο Κουσκουνάς γιατί στην προηγούμενη μονομαχία ο αντίπαλος του πάτησε το παπούτσι, βγήκε το παπούτσι, γύρισε είδε τον τέταρτο, λέει δεν βλέπεις. Ο τέταρτος δεν είναι αυτός πάντως που σφυρίζει, δεν είναι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Η μπάλα απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου και είναι ένα πλάγιο για τον Όφη. Είπαμε, είναι ένα σημείο που γίνονται αρκετά λάθη. Εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος.
Ο Γουνδουλάκης με τον άστο χέρι από τον αρχηγό του Όφη που τώρα θα δει την κάρτα. Και μάλιστα πάει και πάνω στον διαιτή ο Νάστος. Έχουμε αρκετά άγριες διαθέσεις. Δεν ξέρω αν ο Γκορτσίλας θα του το επιτρέψει αυτό. Ο Γουνδουλάκης τώρα με τον Νάστο. Είπαμε υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση, αλλά ο Νάστος εδώ έπαιξε με το χέρι. Σωστή η διπλή απόφαση διαιτή, δηλαδή το φάουλ και η κάρτα. Όσο εκνευρισμένος κι αν είναι ο Ανέστης Νάστος. Πεταβράκης με τον Γουνδουλάκη και τώρα Μπαϊκαρά. Σε ένα σημείο που ο Νάστος θα κάνει φάουλ στον αντίπαλό του. Εδώ τώρα άλλη είναι διαφορετική αντίδραση. Κάνει τον σταυρό του αρχηγός του Όφη και για δεύτερη φορά μετά τον καταλογισμό του φάουλ. Εδώ είναι με τον Μπαϊκαρά. Εδώ δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Φάουλ δόθηκε από τον διαιτή και το εκτελεί ο Ριζογιάννης. Μπάλα έφυγε προς τα πίσω σε ένα σημείο που γίνεται φάουλ πάνω στον Στρέζο. Καθώς κινήθηκαν δύο παίκτες της Δόξας. Ο Κουσκουνάς και ο Λίτσκας. Εδώ είναι η φάση. Γίνεται ένας μικρός χαμός εκεί. Κεφαλιά από τον Αργυρόπουλο και πίσω από τον Δημητρόφσκι, μπάλα στον Μένκα. Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Είμαστε στο 80. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που δυσκολεύει λίγο τον Κότοβο στη γωνία εκεί. Και αυτός κάνει λίγο τα πράγματα πιο δύσκολα και κοιτάξτε η μπάλα σε αντίπαλο, πέρο Γανδράκης. Κεφαλιά, έχει γίνει φάουλ όμως υπέρ του Όφη. Εδώ ο Κουτσιανικούλης. Το φάουλ είναι για τον Όφη στην προσπάθεια του Πέρο Γανδράκη να στείλει την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή. Δείτε εδώ πάλι. Ο Ηρακλειώτης ποδοσφαιριστής, βέβαια υπάρχει φάουλ εκεί. Ξεκάθαρα από τον Πεταβράκη. Σωστή η απόφαση του διαιτή και εδώ ο Κότοβος που δυσκόλεψε τον τερματοφύλακά του, τον Μένκα. Έγινε το λάθος εκεί. Φάουλ για τον Όφη. 81ο λεπτό του αγώνα. Βασίλης Κουτσιανικούλης για την εκτέλεση. Πολλοί παίκτες στην ευθεία της μεγάλης περιοχής. Πίσω δεύτερο δοκάρι είναι ο Μάνος. Που σήκωσε το χέρι στον Κουτσιανικούλη. Οι δύο τελευταίοι είναι ο Πουτουρίδης αριστερά και δίπλα του είναι ο Μάνος. Εκτελεί ο Κουτσιανικούλης στο ύψος του πέναλτι. Η μπάλα θα περάσει από όλους και θα φύγει out. Εδώ η εκτέλεση, η σέντρα που δεν αξιοποιήθηκε από κάποιον συμπαίκτη του Κουτσιανικούλη που τώρα έχει την μπάλα. Ήθελε να δώσει στον Μάνο. Κερδίζει όμως και είναι Όφη με τον Πουρτουλίδη και τον Κουτσιανικούλη. Τώρα ο Μάνος. Απέφυγε τον Ματσούκα. Έδωσε για τον Βαφέα. Αυτός για τον Μπολάκη. Η σέντρα του Μπολάκη. Ο Μάνος στην κεφαλιά. Και η μπάλα φεύγει out. Ευκαιρία για τον Όφη στο 82. Θα το δούμε ξανά. Ο Βαφέας. Ο Μπολάκης. Δεν είναι καλά οργανωμένη η άμυνα της Δόξας. Γίνεται κεφαλιά από τον Μάνο. Και η μπάλα φεύγει out. Για κεφαλιά του Κουσκουνά σε ένα σημείο που είναι ο Κομεσίδης. Μπάλα πάει πίσω στον Στρέζο. Κεφαλιά από τον Πεταβράκη. Ο Λίτσκας με τον Κομεσίδη και βγαίνει ευνοημένος ο παίκτης της Δόξας γιατί η ομάδα του κερδίζει κόρνερ. Εδώ ο Ευρύτης αμυντικός του Όφη. Ο Δημήτρης Κομεσίδης γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη. Και κόρνερ με τον Γουνδουλάκη για τη Δόξα.
Ο Στρέζος έδιωξε. Ο Πουρτουλίδης με τον Βαφέα. Αργυρόπουλος και Κουτσιανικούλης. Ανεβαίνει ο Αργυρόπουλος. Είναι και ο Πέρο Γανδράκης εκεί τώρα, που θα διεκδικήσει με αντίπαλο τον Μπαϊκαρά. Μπολάκης. Το σούτ του Μάνου. Όχι, δεν έγινε το σούτ. Έχει όμως την μπάλα ο Μάνος. Τώρα κάνει ένα σούτ. Όφη απειλεί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις με τον Δημήτρη Μάνο, πρώτα με την κεφαλιά. Αλλά θα δούμε εδώ πως ο Στρέζος διώχνει στο κόρνερ του Γουνδουλάκη και στην συνέχεια, αφού απέτυχε στην πρώτη του προσπάθεια ο Μάνος, θα κάνει ένα διαγώνιο σούτ για να φύγει η μπάλα out. Είχε και μια κεφαλιά out πριν από λίγο. Ο Κουσκουνάς με τον Μπαϊκαρά. Μπαϊκαρά θέλει να περάσει για τον Γουνδουλάκη. Κερδίζει ο Περογανδράκης. Αλλά στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Γκότοβος. Η δόξα που ελέγχει σε αυτό το σημείο. Έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει ύστερα από ένα έντονο διάστημα πίεσης της αντίπαλης εστίας που απέφερε και το 1-1. Στα τελευταία λεπτά δεν απειλεί τον Στρέζο. Αντίθετα, έκανε δύο φάσεις ο Όφη. Είμαστε στο 85ο λεπτό και σε λίγο έχουμε νέα αλλαγή. Αλλά για να δούμε, εδώ είναι ο Λίτσκας. Μπαϊκαρά. Κουνδουλάκης. Σε ένα σημείο που είναι ο Βαφέας για να διώξει. Μάνος. Ο Ριζογιάννης πηγαίνει, κερδίζει μπάλα, αλλά χρεώνεται με φάουλ. Και ακούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο για την αλλαγή τελευταία των γηπεδούχων. Ο Γουνδουλάκης βγαίνει, Αρναρέλης μπαίνει. Σε ένα σημείο που βλέπουμε, Γιώργο, ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν είναι ικανοποιημένη με το χ. Βλέπουμε όρθιους από τον πάγκο και των δύο ομάδων, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή του αγώνα. Στον Όφη βέβαια δεν είναι μόνο η διεκδίκηση μιας θέσης να παραμείνει στην κορυφή βέβαια και να συνεχίσει. Είναι και το νικηφόρο σέρι που έχει γίνει και προφανώς θέλουν να το διευρύνουν ακόμα περισσότερο. Με τις 12 νίκες εδώ είναι ο Κωστένογλου, ο Αρναρέλης στο παιχνίδι για να τονώσει ίσως τον άξονα, παίζοντας στη μεσαία γραμμή. Ο Βαφέας κερδίζει. Μπάλα δίνει για τον Μάνο. Είναι εκεί ο Γκότοβος που είναι πλέον και αρχηγός μετά την αποχώρηση του Γουδουλάκη. Πρώτη πάσα στο παιχνίδι από τον Αρναρέλη για τον Μπαϊκαρά. Ξανά ο Αρναρέλης με αντίπαλο τον Άστο που κερδίζει εκεί την μπάλα. Μπολάκης. Κρατάει ο Μπολάκης. Δίνει για τον Πέρο Γανδράκη, ο οποίος πιέζεται από τον Πεταβράκη. Ο Νάστος με τον Μπολάκη. Ο Ριζογιάννης έχει βγει η μπάλα πριν διεκδικηθεί και από τους δύο. Είναι πλάγιο υπέρ της δόξας. 86ο λεπτό του αγώνα. Ο Κωστένογλου εδώ. Είναι αγωνιώδες το φινάλε στην δράμα. Λογικό είναι, ισοπαλία 1-1 ανάμεσα σε δόξα και Όφη. Η προβολή έχει φάουλ από τον Λίτσκα. Θα δει και κάρτα ο παίκτης της της δόξας. Εδώ είναι ο Λίτσκας. Απλώνει επικίνδυνα. Τέλος πάντων, έχει μια πρόθεση εκεί που ελέγχεται και πειθαρχικά από τον διαιτή με την κίτρινη κάρτα στον Γιώργο Λίτσκα. Και θα βγάλει κάρτα, Γιώργο. Προσπαθώ να σε δω. Σε αναπληρωματικό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μεταφέρομαι, είμαι στον άλλον πάγκο. Κάνε μια κίνηση, γιατί έδειξε για τη φανέλα αναπληρωματικός. Κίτρινη στον πάγκο του Όφη από τον διαιτή τον Γκορτσίλα. Να βλέπουμε και τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Ο Μαχαίρας ήταν, ναι. Ναι, ναι. Ο Μαχαίρας που βγήκε, αυτός που έβαλε και τον γκολ του Όφη ήταν. Φορούσε φόρμα και τελικά έδειξε και την φανέλα που κρατούσε στο χέρι για διαμαρτυρία με αυτή την τελευταία φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι. 88ο λεπτό. Ριζογιάννης. Ο Μπαϊκαρά
για τον Λίτσκα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει ο Κομεσίδης. Ο Κουτσιανικούλης με τον Πουρτουλίδη, διεκδικήσιμη ήταν την μπάλα. Τελικά ο Πουρτουλίδης θα δώσει για τον Περογανδράκη, που χάνει όμως το κοντρόλ. Η μπάλα φεύγει εκτός, είναι πλάγιο για την Δόξα. Γκολ σε άλλα παιχνίδια. Το Άρης Πανεγιάλιος έγινε 4-2. Εργοτέλης Απόλλων Λάρισας 3-1. Σπάρτη Αναγέννηση Καρδίτσας μένει το 2-0, όπως μένει και το 0-0 στον αγώνα της Παναχαϊκής με τον Απόλλων Απότη. Στον αγώνα πάλι ο Όφη με τον Μπολάκη, κερδίζει ο Πεταβράκης. Η παλιά που έγινε για τον Μάνο από τον Πορτουλίδη, υπόδειξη offside. Θα βγει η κάρτα στον Μάνο με όλα αυτά. Εδώ είναι, βλέπετε, είναι εκτεθειμένος. Ο Μάνος είναι εκνευρισμένος. Το πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος με 19 γκολ. Λίγο πριν συμπληρωθούν 89 λεπτά παιχνιδιού στην Δράμα. 1-1 ανάμεσα σε Δόξα και Όφη, πλάγιο με τον Πεταβράκη για τους γηπεδούχους. Κουσκουνάς για τον Λίτσκα. Πηγαίνει ο Κομεσίδης στην μπάλα. Πλάγιο υπέρ της Δόξας. Πεταβράκης στο πλάγιο. Μπάλα φτάνει στον Λίτσκα. Ο Μπαϊκαρά εκεί με τον Περογανδράκη και τον Μπολάκη. Έγινε το γέμισμα από τον Μπαϊκαρά. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Όφη και κάνει φάουλ ο Μάνος πάνω στον Πεταβράκη. Εδώ το φάουλ που κάνει ο επιθετικός του Όφη πάνω στον αντίπαλό του. Ο Ριζογιάννης ετοιμάζει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συμπληρώθηκαν τα 90 και έχουμε έξτρα 3 λεπτά στο παιχνίδι. Εκτέλεσε ο Ριζογιάννης. Ο Στρέζος όμως μαζεύει την μπάλα, ενώ μερικά μέτρα μακριά από τον τερματοφύλακα του Όφη βρέθηκαν στο έδαφος ο Νάστος και ο Δημητρόφσκι. Μπάλα θα πάει πίσω. Αυτή ήταν τελευταία φάση. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ από τον Ριζογιάννη. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Από τον Στρέζο. Σε ένα σημείο που είναι ο Γκότοβος για να κάνει την κεφαλιά. Ο Μπολάκης μία νέα κεφαλιά. Είναι ο Πεταβράκης τώρα για την Δόξα. Η προβολή που μπήκε εκεί από τον Περογανδράκη. Εδώ είναι μία από τις αλλαγές του Παπαδόπουλου. Ο Κωστένογλου που εξακολουθεί να δίνει οδηγίες. Περίπου 1,5 λεπτό για το τέλος. Ο Μένκα θα στείλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Βαφέα. Νέα κεφαλιά του Ριζογιάννη. Κουσκουνάς. Αρναρέλης. Ήταν ο Βαφέας εκεί που κέρδισε την μπάλα στην πάσα του Αρναρέλη προς τον Κουσκουνά. Έδωσε λύση ο Βαφέας για την άμυνα του Όφη. Σε αυτό το σημείο Όφη μπροστά με τον Κουτσιανικούλη. Θέλει να γυρίσει σε ένα σημείο που είναι μόνο αντίπαλοι. Ο Ριζογιάννης αμέσως, ο Αρναρέλης, ο Σιώπης. Ένα φάουλ τώρα που γίνεται από τον Αρναρέλη στον αντίπαλό του, τον Πορτουλίδη εκεί, εδώ φάση. Ο Πορτουλίδης απέφυγε
τον Αρναρέλη και έγινε το φάουλ. Οι κίτρινες για τις δύο ομάδες. Μπολάκης κάνει χέρι. Σταματάει η φάση. Εδώ είναι, βλέπετε, ξεκάθαρο. Μπαϊκαρά στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Ματσούκας. Ο Νάστος που κερδίζει. Ο Νάστος ψάχνει τον Μάνο. Ο Δημητρόφσκι πίσω στον Μένκα. Σιώπης. Και τέλος του αγώνα από τον διαιτή Κορτσίλα. Ισοπαλία ανάμεσα σε Δόξα και Όφη. Μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Μία μάχη με γκολ. Ένα σε κάθε ημίχρονο για κάθε ομάδα. Ο Μαχέρας το 0-1 στο 7. Ο Κουσκουνάς το 1-1 στο 65 για την Δόξα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε ξανά στην Δράμα. Είναι η τέταρτη ισοπαλία του Όφη στο φετινό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Κρήτης ανεβαίνει στους 64 βαθμούς. Παραμένει μόνος πρώτος ο Όφη. Για την Δόξα είναι ένα αποτέλεσμα που τονώνει την ψυχολογία της ομάδας. 8η φετινή ισοπαλία για την Δόξα που φτάνει τους 44 βαθμούς στο πρωτάθλημα της Football League. Ικανοποίησε και από τον κόσμο που χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών της Δόξας, αλλά και οι φίλοι του Όφη είναι κοντά στην ομάδα τους, ικανοποιημένοι και αυτοί από την φετινή πορεία. Έχουμε τελικά αποτελέσματα Εργοτέλης Απόλλων Λάρισας, ενώ βλέπετε τα στατιστικά για τις δύο ομάδες στον αγώνα που μόλις ολοκληρώθηκε. Εργοτέλης Απόλλων Λάρισας 3-1. Παναχαϊκή Απόλλων Πόντου 0-0 είναι τελικό. Σπάρτη Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 είναι τελικό. Άρης Πανεγιά Έλεος είναι στο 5-2. Αλλά δεν είναι τελικός, καθυστερήσεις. Πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ανέστη Νάστο. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οι δύο ομάδες λογικά θα μπορούσαν να νικήσουν. Είστε ικανοποιημένοι τελικά από το τελικό αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, όταν ένα παιχνίδι δεν μπορείς να το κερδίσεις, δεν το χάνεις. Προηγηθήκαμε νωρίς το παιχνίδι. Νομίζω ότι στο πρώτο μήχρονο είχαμε άλλες δύο ευκαιρίες να τελειώσουμε το παιχνίδι. Όταν δεν το τελειώνεις, σίγουρα δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο να ελπίζει. Νομίζω μια φορά απείλησε η Δόξα, μας βρήκε λίγο ανοιχτούς και σοφαρίσανε. Κατά γενικές γραμμές νομίζω ότι το σκορ είναι δίκαιο. Εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Έχουμε κάνει μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια. Είμαστε 14 παιχνίδια αίτητοι. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Συγχαρητήρια και στη Δόξα Δράμας για την προσπάθειά τους, για τον κόσμο. Να είναι καλά. Καλή συνέχεια, με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Εντάξει, συνενετικές δηλώσεις από τον Ανέστη Νάστο που είπε ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα. Βλέπουμε τα γκολ. Ο Μαχέρας στο 7ο λεπτό κάνει το 0-1, το γκολ για τον Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο η απάντηση της Δόξας από την assist του Μπαϊκαρά, το γκολ του Κουσκουνά για το 1-1 στο 65. Σε αυτό το σημείο από το γήπεδο της Δράμας, ναι, έχουμε κάτι σύντομα. Βεβαίως, σύντομα να κάνουμε και τον Γιώργο Λίτσκα και να κλείσουμε αμέσως. Είστε ικανοποιημένοι, Γιώργο, τελικά από το αποτέλεσμα? Νομίζω δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν το περιμέναμε σε ένα πολύ σε χρονικό σημείο, πολύ νωρίς. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι σε όλο το παιχνίδι και αξίζαμε την νίκη. Τι διαφορετικό κάνατε και είχατε τον έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο και αρκετές ευκαιρίες ίσως για να πάρετε και κάτι καλύτερο κόντρα σε μια ομάδα βέβαια που είχε 12 συνεχόμενες νίκες? Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο αποφασισμένοι να πάρουμε το παιχνίδι, ήμασταν συγκεντρωμένοι, ήμασταν καλύτερα πιστεύω σε όλο τον βαθμό του δεύτερου ημίχρονου από τον αντίπαλο. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, πήραμε την ισοπαλία, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από τον ποδοσφαιριστή της Δόξας. Να κλείσουμε ως προς την εκκρεμότητα που είχαμε αφήσει για το αποτέλεσμα του Άρη, είναι τελικό το 5-2. Αυτό σημαίνει ότι μετά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, ο Όφη έχει 64, ο Άρης έχει 63, η Παναχαϊκή έμεινε πίσω μετά την ισοπαλία, είναι στους 51, ενώ η Δόξα έφτασε τους 44 βαθμούς πίσω από τον ΑΟ Χανιάκη Σαμικό που έχει 46. Με αυτή την εικόνα, με την κάρτα για το τελικό 1-1 και με τα 100 χρόνια της Δόξας,
1918-2018. Σας αφήνουμε από την Δράμα. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ3. Από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την απευθείας μετάδοση, οι ευχές για ένα χαρούμενο κυριακάτικο βράδυ. Γεια σας.